Μιλάμε, μιλάμε κάτασκο. Α, σε. Σαν τα σκυλάκια. Κάνει και τούμπα. Η εκπνοή που κάνει, και σηκώνει σκόνες με την ορή. Να το. Δηλαδή είναι κάτι που φόρει με την πλόγια σκύλα. Περίοδο 5,5 μηνών στο κελί της Παναγούδας στις, που είναι κοντά στις Καρδιές. Είναι εκπληκτικό το πώς αυτός ο άνθρωπος μέσα από απλούστατα σχήματα και φραστικές διατυπώσεις μπορούσε να κουμπίσει τις ψυχές και να τις ελευθερώσει. Όχι σαν ένας μάνος, σαν ένας καταπληκτικών ανθρωπίνων και φυσικών χαρισμάτων άνθρωπο. Θα μπορούσε να τον προσδιορίσω με μία λέξη. Τη λέξη του Αγίου, του αυθεντικού Αγίου. Επειδή ο κόσμος πήγαινε πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας που πήγαινε με τσάντες και τα λοιπά, το πήγαινε εκεί, ο γέροντας δεν τα δεχότανε και τους έλεγε, τους επιδείχνει στο τάδε κελί να πάνε, γιατί εκεί υπάρχει ένα γεροντάκι που είναι φτωχό και τα λοιπά, και έτσι τους έστελνε τους ιδίους να τα μοιράσουν. Δεν ήθελε ούτε καν ο ίδιος να δείξει ότι κάνει ελεημοσύνες. Οδήγησε πνευματικά, παρηγόρησε πονεμένους. Με το πνευματικό του ανάστημα έκανε χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να σειραίουν στο Άγιον Όρος για να ακούσουν το λόγο του. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, μία μοναδική μορφή του ασκητισμού στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια του αερομονάχου Χριστόδουλου Αγγελόγλου, που έζησε κοντά του για περισσότερα από 15 χρόνια, θα προσπαθήσουμε να σχεδιαγραφήσουμε τη ζωή και το έργο του γέροντα. Ο γέροντας είχε καλλιεργήσει πάρα πολύ την αρετή και ενεργούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος όλα τα χαρίσματα και με αυτά βοηθούσε όσο μπορούσε τον κόσμο. Πήγε κάποιος για να τον ρωτήσει για κάποια θέματα τα οποία τον απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν, κατεβαίνοντας από το μονοπάτι προς το κελί του γέροντα, έλεγε μέσα ότι θα ρωτήσω το γέροντα αυτό, αλλά τι να μου πει, θα μου πει αυτό το πράγμα. Προχωρώντας λοιπόν, λέει, θα το πω και γι' αυτό το θέμα, το πρόβλημα, αλλά τι να μου πει, λέει, αυτό θα μου πει και γι' αυτό. Οπότε, κατηφορίζοντας προς το μονοπάτι, έλεγε τι θα του πει, αλλά ταυτόχρονα έλεγε και την απάντηση, ότι θα μου πει αυτό. Οπότε όταν έφτασε το γέροντα εκεί, χτυπάει, βγαίνει ο γέροντας, του λέει, τι θες, Βελεβέλη. Λέει, γέροντα, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Του λέει, τι να με ρωτήσεις, ρε παιδάκι μου, λέει, εσύ ρωτάς και απαντάς μόνος σου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια. Ο γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας, στη Μικρά Ασία, στις 25 Ιουλίου του 1924. Λίγο αργότερα, με την οικογένειά του, εγκαταστάθηκαν στην Γόνιτσα Ιωαννίνων, όπου και τελείωσε το δημοτικό σχολείο με καλό βαθμό. Δούλεψε ως ξυλουργός και στη συνέχεια υπηρέτησε κανονικά στο στρατό ως ασυρματιστής.
ηλικία 26 χρονών εγκαταλείπει την κοσμική ζωή και καταφεύγει στο Άγιον Όρος να βρει την επαφή που έψαχνε από μικρός με τον Θεό. Το όνομα Παΐσιος το πήρε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου όταν έλαβε και το μοναχικό σχήμα. Από εκεί έστειλε μια φωτογραφία στην πολυγαπημένη μητέρα του Ευλαμπία. Στο πίσω μέρος της είχε γράψει ένα λυρικό ποίημα αποχαιρετισμού. Μανούλα μου, σε χαιρετώ. Εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω την μάταιαν ζωή, τον πλάνο να γελάσω. Στην μοναξιάν, στην έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού, όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλα θα αφήσω. Να εκτελέσω την πρώτη εντολή, τον Θεό να ακολουθήσω. Με τον Σταυρόν στο Γολγοθάν, τον Ιησού να ακολουθήσω. Και εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω. Και δια μητέρες το εξής, θα έχω την Παναγία, να με φυλάξει αυλαβή απ' του εχθρού την Πανουργία. Μάνα μου με κατάνοιξη, στην έρημον, εδώ, στην ησυχία. Θα εύχομαι πάντα δια εσέ και δι' όλη την πολιτεία. Είχε βαθύτατη αγάπη, όπως σας είπα, για όλη την κτήση και ιδιαίτερα για τον άνθρωπο, αλλά το χαρακτηριστικό της αγάπης του ήταν ότι ήταν έμπονη αυτή η αγάπη. Μας έμαθε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου εμπόνος και προσευχητικός. Θυμούμαι ένα περιστατικό όπου μου έλεγε ένας μοναχός που βρισκόταν κοντά στις Καριές. Πήγαινε πάρα πολλοίς κόσμος να επισκεφτεί τον πατέρα Παΐσιο. Και μου έλεγε αυτός ότι εγώ ζήλεψα. Με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Γιατί στον πατέρα Παΐσιο και όχι σε μένα? Κάποια στιγμή λοιπόν χτυπάει ένα στην πόρτα του και λέει, τι θέλεις? Λέει, μπορείτε να μου πείτε που είναι ο πατήρ Παΐσιος, το κελί του πατρός Παϊσίου? Εγώ είμαι ο πατήρ Παΐσιος. Αρχίζει λοιπόν να του λέει το μπέρδεμά του, το πρόβλημά του, την αγωνία του, την ανησυχία του. Προσπαθούσα, λέει, εγώ να τον φέρω βόλτα, να τον καθησυχάσω, επιστράτευσα όσες συμβουλές και γνώσεις και γνώμες είχα, μα μου ήταν αδύνατο. Επινόησε τότε το εξής. Του λέω, δεν μου λες, ποιον έψαχνες? Λέω, αυτόν τον ασκητή που πει. Α, λέει, άλλος είναι αυτός, δεν είμαι εγώ. Αυτόν το όνομα ήταν άλλο βέβαια. Οπότε του έδειξε το δρόμο. Του λέει, πήγαινε να μιλήσεις με τον πατέρα Παΐσιο και όταν επιστρέψεις, πέρασε από εδώ να διανυκτερεύσεις αν θέλεις. Ήμουνα περίεργος, δηλαδή, να δω τι θα γινότανε. Σε λιγότερο από 3/4 επέστρεψε ο άνθρωπος, άλλος άνθρωπος. Πήγε λοιπόν στον πατέρα Παΐσιο και του έλεγε, δεν ξέρω τι μου είπε, αλλά μου πήρε όλο το μπέρδεμα. Μου απομάκρυνε όλη τη σύγχυση. Αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος. Σε μία ερημική τοποθεσία, με μοναδική συντροφιά το απέραντο πράσινο και το κελάιδεμα των πουλιών, βρίσκεται ακόμα το κελί του γέροντα. Μέσα από ένα ταπεινό μονοπάτι, κρυμμένο σε καστανιές και τάμνους και τα κρυστάλλινα νερά να μας κόβουν κάθε τόσο τον δρόμο, φτάσαμε στο ξαχουστό κελί. Μισή ώρα διήρκησε η διαδρομή από τις Καριές, την πρωτεύουσα του Άθο. Βρισκόμαστε στο κελί Παναγούδα, κοντά στην Ιερά Μονή Κοτλουμουσίου. Εδώ, ο γέροντας Παΐσιος έζησε τα 15 τελευταία χρόνια του σκητικού του βίου. Αυτή ήταν η κύρια είσοδος για να φτάσει κάποιος στο κελί. Τα κούτσουρα που βλέπετε αποτελούσαν το υπαίθριο αρχονταρίκι του γέροντα Παϊσίου. Εδώ δεχόταν τους προσκυνητές και συνομιλούσαν για διάφορα πνευματικά θέματα. Κατέβηνε όλος ο κόσμος από εδώ και πήγαινε στο κελάκι του επάνω. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες 300-400 ήταν... Την ημέρα 300 άτομα. Ανεξέλεγκτος αριθμός. Καθαίρεμε τον πόνο του, έρχονταν εδώ και ακούμπαγε πάνω στο γέροντα και ξελαφρώνω και ο ίδιος. Και έπαινε κουράγιο για τη ζωή. Πώς έφευγε ο κόσμος, πατέρα Παΐσια? Όλοι ενθουσιασμένοι. Αλλά ανάλαφροι. Το βράδυ ο γέροντας το δέχεται στην αγρυπνία, στην προσευχή. Κάθε βράδυ. Και τι ώρα ήταν η ξεκούρασή του? Ήταν τα ξημερώματα, ένα 2 ώρα το πρωί, από τις 4 μέχρι τις 6. Η διατροφή του ήταν και αυτή πάρα πολύ, γιατί έτρωγε λίγο παξιμάδι, το καλοκαίρι καμιά ντομάτα
από ένα μικρό κήπο εκεί που φύτευε ο ίδιος, και αν κάποιοι του πήγαιναν τίποτα ξύλους καρπούς, έτσι τίποτα σίκα ξηρά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε γνωρίσει πολύ καλά και βαθιά τον εαυτό του. Ένας άρχοντας πνευματικός.